Ένταση και διαμαρτυρίες επικράτησαν στην είσοδο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της άφιξης της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασημίνας Γκάγκα. Φοιτητές φώναξαν συνθήματα, επισημένοντας εμφαντικά ότι έχει διαλυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα έχουμε αντιτεθεί σε αυτό το νόμο μαζί με τις ιατρικές. Είμαι υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας. Μα το δημόσιο σύστημα διαλύεται. Σύστημα σε όλες τις ιδιότητες. Σαν την χειρουργία. Μα μας κοροϊδεύετε εδώ πέρα. Έχετε διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Έχετε ανοίξει τον δρόμο. Έχετε ανοίξει τον δρόμο στις περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικά απογευματινά. Βάζετε ιδιώτες μέσα στα δημόσια αντί να κάνετε προσλήψεις. Και όλα αυτά ενώ έχουμε τόσους νεκρούς από την πανδημία του COVID και από τη διαχείριση της δικιάς κυβέρνησης. Δεν μπορείτε να μιλάτε για τη δημόσια υγεία και να λέτε ότι την υπερασπίζετε. Όταν... Μήπως εσείς ήταν η δική της πανδημίας, ήταν περίφημη. Το τι θέλετε να βλέπετε εσείς είναι μια άλλη... Αυτά είναι κοροϊδία στο λαό, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους που την πλήρωσαν με το αίμα τους και την πληρώνουν με την υγεία τους. Αυτά είναι κοροϊδίες. Αυτά είναι κοροϊδίες. Να σας πούμε κάτι πολύ εξής απλό. Οι πολιτικές σας έχουν επιτρέψει σε διοικητές να πουλεί 139 εργαζομένους πριν τη λήξη της σύμβασής τους. Αυτά που κάνουν οι πολιτικές σας. Δεν απολύθηκε πριν κανείς. Τη λήξη της σύμβασής τους. Όχι, δεν Δεν είναι δικό σας θέμα όμως. Θέστε δύο ερωτήματα να απαντήσει υπουργός και να φύγουμε. Προφανώς και είναι δικό μας θέμα, γιατί εμείς είμαστε φοιτητές και εμείς θα στελεχώσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και προφανώς τουλάχιστον με του δικού μας συναδέλφους θα σταθούμε πλάι. Και κανένα κονδύλι για τα μηχανήματα του νοσοκομείου. Θέστε ερωτήματα. Μα βγαίνει ψυχή να βγάλουμε τη φτιάκα του αφιτήρια.